έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον κύριο Παυλίν Μπουμπουλίμα. Σωστά το λέω το όνομα, έτσι. Σωστά. Υποψήφιος βουλευτής της ΟΚΔΕ για την Α της Αθήνας. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είμαστε εδώ που είμαστε, ποιος είναι ο δικός σας στόχος και τι είναι αυτό που λέτε στους Έλληνες πολίτες? Ναι. Αρχικά ένας μικρός σχολιασμός και το αποτέλεσμα των εκλογών. Κοιτάξτε, είναι ένα βαρύ αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους, τα φτωχαλάκια στόματα και την νεολαία, το οποίο όμως μπορεί να ανατραπεί, να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν σημαίνει, δεν είναι μάλλον ταυτόσημα ένα εκλογικό αποτέλεσμα, μια επικράτηση εκλογική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια κοινωνική ανατροπή, δηλαδή η εφαρμογή αυτού του κράτους έκτακτης ανάγκης το οποίο θέλουν. Η αυτονόμησή τους, η πολιτική, η πλήρους αυτονόμησή τους από την κοινωνία. Γιατί επί της ουσίας σε αυτό στοχεύουν, σε αυτό στοχεύει και η πολιτική τους, όπου κανείς δεν μπορεί να πει με ακρίβεια, εάν πράγματι ρωτήσει κάποιος τον κόσμο από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ποιο είναι το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και για ποιο λόγο ψήφισε κάποιος αυτό. Δεν εξηγούνται δηλαδή διαφορετικά τα υψηλά νούμερα. Δηλαδή. Τώρα, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών, ναι, Ελλάδας, έτσι. Εσείς κατεβαίνετε στις εκλογές, έχετε παρουσιάσει στις εκλογές. Μάλιστα. Αλλά με τι στόχο, διότι η απήχηση είναι μικρή. Αλλά αυτό δεν είναι, κοιτάξτε, πάντα. Εντάξει. Η ποιότητα πάντα δεν είναι ποσότητα. Ωραία. Ναι. Δεκτό. Δεκτή η διαλεκτική. Η πραγματικότητα δείχνει ότι εντάξει, η οργάνωσή μας είναι μια επαναστατική κομμουνιστική τροτσκιστική οργάνωση στο ρεύμα της Τέταρτης Διεθνούς και του επαναστατικού μαρξισμού. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Είμαστε καθημερινά στους αγώνες, στους δρόμους, στους χώρους εργασίας κτλ. Και δεν έχουμε σχέση με το επίσημο πολιτικό σκηνικό. Κατεβαίνουμε ακριβώς για τους λόγους που θέλω να τονίσουμε την δική μας πολιτική, η οποία είναι μια σύγκρουση ολομέτωπη με αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, της εξαθλίωσης, όπου περιγράφηκε τι να πω, έξω από τα δόντια από την προηγούμενη συζήτηση που είχατε με τους προηγούμενους ομιλητές εδώ, όπου δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία ουσιαστική λύση για τον χρεοκοπημένο ελληνικό καπιταλισμό. Δεν προτείνεται και δεν υπάρχει κανένα όραμα δηλαδή από καμία πολιτική δύναμη. Σε πολιτικό επίπεδο εμείς δεν βλέπουμε, επειδή το θέτουμε σε όλους αυτό, το θέτουμε, ναι, ναι, και στα άλλα κόμματα. Δεν βλέπετε συνεργασίες. Κατεβαίνετε αυτόνομα, κατεβαίνετε πάντα μόνοι σας. Κοιτάξτε, πολύ ευχαρίστω να μας καλέσετε μια φορά με όλες τις οργανώσεις και τα κόμματα της Επαναστατικής Αριστεράς τα οποία κατεβαίνετε για να γίνεται ένας διάλογος. Όμως υπάρχει ένας μονόλογος ο οποίος είναι πραγματικά και βαρετός και κουραστικός και υπάρχει και, πώς να το πω, μια τηλεοπτική χούντα. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι άλλες απόψεις δεν ακούγονται στην κοινωνία. Η οργάνωσή μας και συνολικά η απέθεση η οποία κάνουμε είναι στους δρόμους, είναι στους αγώνες, είναι στις απεργίες και με αυτή την έννοια η σχέση που έχουμε δηλαδή με την κοινωνία είναι διαφορετικός. Δεν είναι δηλαδή κάθε 4 χρόνια να καλούμε σε μία ψήφο κτλ. Αυτό δεν θα λύσει τα προβλήματα των εργαζομένων και της κοινωνίας. Αυτό που θα λύσει τα προβλήματα είναι η συνέχιση των αγώνων, η οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς, η αυτοοργάνωσή τους, να πάψουν πια οι εργαζόμενοι προφανώς να μην πιστεύουν σε καμία των περιπτώσεων έτσι, στα ψέματα τα οποία λέει καταρχάς η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία θα κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ αύξηση μισθών με την συγκεκριμένη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, με το χρεοκόπημα το οποίο έχει, με το χρέος στο 200 σχεδόν τις 100 του ΑΕΠ, με 400 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος. Είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε 10 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο σε τόκους και χρεολύσια. Εάν δεν ανατραπεί αυτή η κατάσταση εν ολίγης, γιατί ο χρόνος καταλαβαίνω και εσάς ότι είναι πολύ περιορισμένος, εάν δεν ανατραπεί αυτή η κατάσταση όπως οι εργαζόμενοι στη Γαλλία το κάνουν με έναν τρόπο πράξη, 5 μήνες εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους, γενικές απεργίες, απανωτές κτλ., χωρίς ένα σχέδιο αγώνων και χωρίς μια σύγκρουση και ένα πρόγραμμα, αν μου επιτρέπετε δύο λόγια πάνω σε όχι, όχι, η παρουσία σας στους κοινωνικούς χώρους και στους εργατικά σωματεία σας ικανοποιεί, σας δίνει κουράγιο να συνεχίσετε? Κοιτάξτε, προφανώς για μας ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος.
Όμως εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τείχος με ένα κράτος έκτακτης ανάγκης το οποίο ορθώνεται. Δεν υπάρχει απαγόρευση των συνδικάτων, υπαγόρευση του δικαιώματος στην απεργία με τον νόμο Χατζηδάκη. Υπάρχει απαγόρευση των διαδηλώσεων, ιδιωτικοποίηση των πάντων του νερού, της υγείας, της παιδείας. Έρχονται αυτά από την επόμενη μέρα, όποια κυβέρνηση και αν επικρατήσει, όποιο σχέδιο μαγειρευτεί. Και με αυτή την έννοια δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τους εργαζόμενους και την νεολαία να αντιμετωπίσουν ακριβώς όλα αυτά, και πόσο μάλλον μαζί με το θέμα του πολέμου και της περιβαλλοντικής καταστροφής η οποία έρχεται, και προφανώς με όλα αυτά τα τρομακτικά εγκλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε για να πάμε στη δουλειά μας και θα πεθάνουμε, ας πούμε, από κάποιο εργατικό ατύχημα ή... Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πουγουλήμα, να ολοκληρώσω, να επιτρέπετε, δεν μπορείς. Ναι, θα σας πιέζουν. Και, πολύ σύντομα. Λοιπόν, η οργάνωσή μας απευθύνεται στους εργαζόμενους, στην νεολαία, τα φτωχάλα και αστρώματα, και λέμε με πολύ απλά λόγια δύο πράγματα. Ότι χρειαζόμαστε σαν εργατική τάξη και σαν κοινωνία ένα διαφορετικό όραμα. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο πάλης που θα... και παλεύει αυτό η οργάνωσή μας, για μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα διαγράψει το χρέος, θα εθνικοποιήσει τις... Για να μην μας κόψουν από τη ροή, κύριε Πουμπουλήμα, θα σας διακόψω εγώ, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο κόμμα σας. Πολύ ασφυκτικό πάντως το... Πολύ, πράγμα, ο χρόνος πράγμα. Για μια και για όλους ήταν. Οργάνωση. Παουλίν Μπουμπουλήμα, υποψήφιος βουλευτής ΟΚΔΕ. Δεν είναι δημοκράτη όμως αυτό. Παρόλα αυτά, δεν φταίτε εσείς. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ πάμε για το τελευταίο διάλειμμα, για να πάμε μετά στην αποφώνηση.